Dark Souls 3 υπερμουσικάρες. Καλησπέρα Mike Geo. Μισό λεπτό τρώω το φρουτάκι μου και ανοίγω. Δεν μπορώ να τις συγκρίνω, είναι και οι δύο απίστευτα όμορφες. Και άσε μας. Επικά τα ροδακινάκια, παιδιά. Επικά. Επικά. Λοιπόν. Δεν ανοίγω καθόλου. Κάμερα, θα παίξουμε χωρίς κάμερα σήμερα. Μισό να βάλουμε αθόρυβα. Λοιπόν, άντε ανοίξω. Οχο. Αυτό που μου κρατάει μισή ώρα πριν, θέλω να μου πείτε λίγο κάτι. Καλησπέρα Νίο Μπέχεμοτ. Μπλέχτηκα με τα καλώδια, είσαι, έχω κάνει μαλακία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν ο ήχος συμβαδίζει με το πρόσωπό μου. Γιατί άλλαξα λίγο τις ρυθμίσεις να είναι πιο αργά ήχος και η κάμερα, γιατί φαίνονται οι αντιδράσεις μου λάθος με το PlayStation. Οπότε πείτε μου λίγο. Για πείτε. Ετοιμάζω για τρελό. Έχει μοθό, έχω παίξει το παιχνίδι ξανά. Και τώρα θα το ξαναπαίξω. Τέλος χωρίς καπελάκι. Α, ε. Χαλιάς. Το μπουτσό. Για άλλη έννοια το εννοώ. Για να δούμε. Pressy guy, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Welcome to my stream. Θα το καταλάβεις όταν θα παίζεις online. Α, εντάξει.
Άλλο αυτό τώρα, μου σκάνε και να μου σπάνε τα νεύρα. Okay, το ξέρω. Και στο παλιό μπαίνανε και hackers. Βέβαια στο PlayStation δεν μπαίνουν hackers. Κονσόλα. Εδώ. Πάω μικρόφωνο. Δεν θα το βλέπετε. Είναι εντάξει δηλαδή ήχος εικόνα. Όλα πενώ. Μάλλον. Λοιπόν. Πολύ ζέστη, εγώ έχω ανοίξει air condition να δροσίσει το δωμάτιο γιατί έχω θερμομόνωση τάχα μου. Για να τα κλείσω. Γιατί λέγανε ότι είναι γεμάτο hackers. Ναι, στο PC είναι ρε, στο PC είχαν πρόβλημα και λογικά θα ξαναέχουνε. Εγώ ευτυχώς ζω ζωάρα. Και στα Japanese και 30 FPS. Όχι, όχι. Εγώ ζω ζωάρα γιατί η αλλαγή από PS3 σε PS4, όχι στάνταρ, γιατί το έπαιξα πρόσφατα, είναι μεγάλη. Φαίνονται το upscale, φαίνονται όλα. Αυτοί που έχουν PC είχαν ήδη mods και τέτοια, δεν χρειάζεται καν να υπάρχει τέλος πάντων. Και 30 FPS κοντά. Επίσης, παίζεις Blight Town, έτσι, κανονικά επιτέλους. Δηλαδή μπορείς να σφάξεις, να κάνεις τα rolls σου, να ρολολολς. Όχι, δεν θα το παίξω στα Japanese, δανείστηκα το συντέκιο τον αδερφό μου σήμερα. Για πάει ρομάτσε. Δεν είναι, πάντα παίζω ντούκι, δεν ξέρω να παίζω άλλους. Οπότε θα πάμε ντούκι και σας έχω μία πρόταση. Ψήνεστε. Δεν νομίζω να το τερματίσω on stream, γιατί το τερμάτισα on stream κάτι μήνες πριν το παιχνίδι. Ψήνεστε όμως να δοκιμάσουμε speedrun tactics για χαβαλέ. Έχει πολύ RNG σε ένα δύο σημεία, αλλά μετά είναι skill. Είχα ψηθεί για Japanese. Άσε. Λοιπόν, να ξέρετε δεν περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω, περίμενα πολύ καιρό. Εντάξει, το θέμα είναι ότι είναι remaster. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχουμε... Πώς το λένε... Δεν πρέπει να έχουμε... Κολλάω. Τι δεν πρέπει να έχουμε... Ελπίδες του να είναι full απίστευτο. Αλλά έχουμε κάποιες απαιτήσεις. Θα δούμε στην πορεία ποιες τηρεί και ποιες όχι. Και τι παίζει με το παιχνίδι. Και πάμε λίγο. Δεν έριξαν και πολλά πράγματα. Δεν άλλαξαν. 60 FPS και σε μερικά σημεία φαίνονται πιο ωραία. Αυτό λέω. Νέο Behemoth. Είναι remaster. Ίσως θα έπρεπε η τιμή του να είναι πιο κάτω. Νομίζω λέει τρολάρ. Νομίζω τρολάρ. Άσε. Λοιπόν. Ίσως έπρεπε να είναι πιο φθηνό, ναι, συμφωνώ, αλλά... Είναι remaster. Τώρα καλό, κακό, ένα upscale είναι το remaster. Δηλαδή, όπως βγήκε το Resident Evil το 5, το Resident Evil το 6, upscales είναι, απλά τα πουλάγαμε πιο φθηνά. Ίσως έπρεπε να είναι πιο φθηνό. Τώρα γιατί το κοστολογήσαν τόσο ακριβό, κακό για μένα. Κακό για αυτούς και αυτούς, δηλαδή πιο πολύ από ότι για μένα, γιατί αυτά χάσουν τι έπαθε το μάλι μου. Λες και κοιμήθηκα και έμεινε στο μαξιλάρι έτσι. Θα δούμε. Λοιπόν, βασικά κοιμήθηκα, αλλά ευτυχώς δεν έμεινε στο μαξιλάρι έτσι. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Έχω χαμηλώσει. Α, θα δοκιμάσουμε και λίγο Trials Fusion. Δεν ξέρω γιατί έχω κλάψει. Α, έχει ένα λάθος. Αλλά θα σας το πω ενώ παίζουμε. Έχει κάτι που δεν φτιάξαν και εμένα δεν μου αρέσει. Καλησπέρα, Χάρη. Να ξέρετε, Ιαπωνέζικο, Αγγλικό, άχρηστη, γελί. Καλησπέρα Βάσο, καλώς ήρθες. Που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 
ξεκινάμε. Θα δούμε το παιχνίδι, θα πούμε τις απόψεις μας, τι έχουν κάνει. Δεν γίνεται. Το έχεις παίξει? Αν το έχεις παίξει, ξέρεις. Αν δεν το έχεις παίξει, θα το μάτσε λίγο. Για να το δείτε την ώρα που γίνεται, μη σας πω εγώ. Α, είναι αυτό και μου λέτε. Ρε, Pixel, μα λες μαλακή. Θα δείτε. Α, ο μαλάκα. My ears. Εντάξει, εντάξει. Α, ναι, να κλείσω το τέτοιο, ρε. Ακούστε, θα κλείσω το network, αλλά όσοι το έχουν PS4
4 και ψήνονται να μπούμε ομάδα, θα μου πούνε. Καλές και ωραίες εποχές. Behemoth. Α, να σας δείξω και κάτι, ναι, μπράβο. Mega Drive Classics, το έχω λιώσει. Και μην το βλέπετε ότι έχω λίγο με το 45%. Κάνω τα challenges που είναι υπερ... που στο δύσκολα. Και κοιτάξτε εδώ την τροϊτάκι. 91%. Ένα gameplay και platinum. Που μπαίνουν τώρα στο παιχνίδι, δεν είναι καλό. Για νέους που μπαίνουν τώρα στο παιχνίδι, είναι καλό γιατί δεν έχουν παίξει το παλιό, αλλά μην περιμένεις γραφικά Dark Souls 3, ούτε χειρισμό Dark Souls 3. Είναι δύσκολος ο χειρισμός του. Λοιπόν. Δηλαδή θα φας ξύλο, να το ξέρεις αυτό. Πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Λοιπόν. Music sounds voice. Δείτε λίγο κάτι. Αυτό θα το βάλω, βασικά θα το αφήσω στις ρυθμίσεις του. Θα δείτε μετά. Έτοιμη. GR Harris, καλησπέρα γορίνα μου. Δεν είναι ανάλυση, είναι σε κονσόλα. Τέρμα όλα. Έχει ανάλυση. Ωρε φίλε, θέλω να μου πείτε ποιοι το έχετε σε κονσόλα. Λοιπόν, ξεκινάω. Απέχτε λόγο. Α, θα δεις. Βάσο θα δεις. Πάμε να φτιάξουμε παίχτη. Brightness. Το αφήσω εδώ γιατί... Α, θα σας πω και κάτι άλλο. Αν αυτό το παιχνίδι έβγαινε με τη φωτεινότητα που έχουν φτιάξει τώρα, τότε θα είχα ακόμα περισσότερο λόγο να μην το παίξω. Ο πρώτος λόγος που δεν έπαιξα τον Dark Souls στην εποχή που βγήκε ήταν ότι δεν ήταν τόσο σκοτεινό όσο το Demon Souls. Ο δεύτερος λόγος που δεν το έπαιξα τότε είναι ότι πήγαινα τους σκελετούς και τους σκελετούς δεν πας στην αρχή ηλίθιε πίξελ. Enter name. Ναι. Με Λι Τζα Νάι. Δηλαδή το έχουν ανοίξει πολύ το χρώμα του. Δεν είναι κακό, αλλά ίσως ήθελα λίγο πιο σκοτεινά να το έχουν, να μην το πειράζαν τόσο πολύ. Εγώ πάντα παίζω με Night. Είμαι full αργός βέβαια. Δεν θα δοκιμάσουμε τίποτα άλλο, όχι. Πάμε έτσι. Cleric, άσε μας τρεφλός. Night μόνο. Gift. Master Key ή Black Fire Bomb. Μάλλον Master Key θα βάλω. Στο Demon Souls το... Ποιο είναι αυτό? Θύμισε μου, γιατί δεν θυμάμαι ονόματα. Έχω ένα Alzheimer. Καλησπέρα, γορίνα μου κιόλα. Μελιτζάνα τη νύχτα. Οχ! Ξέχασα ένα κάπα. Κάτσε να το φτιάξω. Έλα ρε. Λότσι ξηδίστηκε από το καρπά. Ναι, 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 χαρή. Όμορφη η ασπίδα. Πολύ όμορφη. Σαϊντόνιου, σε ευχαριστώ για το follow. Καλώς ήρθες. Γκρίκα, πού είσαι? Δεν μπορείς να κάνεις ρολ. Στον Demon's Souls πολύ κολλάγανε στον Flame Lurker. Μποσάρα. Λοιπόν, να πάρω Master Key. Αυτά δε, τα παίρνεις, τα χαλάς ένα boss και τέλος. Master Key. Υπάρχει και το τέτοιο που... Μιλάς στη Γκουέλακ. Που μιλάς, που μπορείς να ακούσεις, να καταλάβεις τι λέει. Έχω ας πραγματά για... Γιάννη! Είσαι τρελέ μου! Όλες οι φάτσες είναι άσχημες, θα κάνουμε μία πια να είναι. Μαλλί, κότσος, πόνι τέιλ, dark purple. Τι άλλα μαλλιά έχει? Τι είναι αυτό? Πιανού τα μαλλιά είναι έτσι ρε φίλε, δηλαδή, εκτός από τα Final Fantasy. Short, εντάξει, αυτό και καλά είναι λίγο της εποχής που σακόπανε όπως να είναι. Γκάσα ρε, καλησπέρα τρελέ μου, που είσαι αυτός, πως είναι έτσι?
Αυτό είναι μαλλί ρε φίλε. Μπατονέτας. Κέρλι. Σέμι λόγκ. Σέλα ρε. Κοριαλάς. Ο Γιάβιον θυμάται. Εντάξει λοιπόν εδώ είμαστε. Πού είναι. Βάιλ. Άρα αγρί. Εδώ είμαστε. Πάμε. Δείτε. Εισαγωγάρα όμως. Είναι ίσως η πιο όμορφη εισαγωγή σε Souls Game. In the age of ancients, το remaster είναι. The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Gamai! The first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath, the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Έλα, έχουνε φτιάξει έπος, ρε. Thus began the age of fire. Sorry που δεν μιλάω, αλλά... Ναι, τώρα το βλέπω, το έχω δει 700 φορές από την ίδια το παιχνίδι. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Άντε γεια είναι η εισαγωγή, άντε γεια. Αυτό είναι το βίντεο του παλιού Full Linux. Λίγο upscale έχει πέσει, μη φανταστείς που τρελό. Sorry που δεν απάνταγα, αλλά βιντεάκι δεν μιλάμε. Γάσαρε είναι το αδερφού μου, δανείστηκα το δισκάκι. Yes, indeed. The dark Πού είσαι, Φούλο, Ορλέιτ, καλησπέρα, Dead Guy Walk, καλησπέρα. Παιδιά, είναι βιντεάρα, land, όχι, όχι, είναι το καλύτερο opening σε Souls game. The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away.
to await the end of the world. Τζουρίτσα, ευχαριστώ για το subscribe, για το δεύτερο μήνα μου. Είσαι Edshot.gr. Καλησπέρα Hero, μοναγορίνα μου, καλώς ήρθες. Παιδιά, είναι επικούρα έτσι. Έλα, έλα. Το intro είναι απίστευτο. Λοιπόν, τώρα, Zoe. Μετά είδα ότι ήταν cinematic. Όχι, δεν ήταν στο αρχικό, οπότε δεν μας πειράζει. Εδώ δεν έχει μουσικές και τέτοια. Λοιπόν, τώρα πάμε να μάθουμε τα γραφικά του, από ό,τι βλέπετε. Είναι γραφικά PS3, τέλος πάντων, εκείνης της γενιάς. Απλά γυαλισμένα. Μπορείς να τον πάρω πιο λεπτό. Εντάξει, καλά είναι. Ο ήχος του επίσης, να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα τότε δεν είχαν λεφτά για να αγοράσουν ορχήστρες και τέτοια όπως τα παλιά. Πάμε λίγο έτσι να παίξουμε. Τώρα κάτω δεν διαβάζω, σου λέει τα κουμπιά. Κλάιν. Κάτσε. Οκ, λοιπόν, περίμενε. Ίδια με το PC version θα είναι, γιατί είναι λιγότερο καλά ή όχι. Λοιπόν, περιμένετε λίγο γιατί μαλακίζομαι. Να ξέρετε, στην ιαπωνική version πρέπει να αλλάξει τα κουμπιά, γιατί με το έχει κάνει ρόλο και τρέξιμο και είναι λίγο. Ας πούμε, οι φωτιές τις φτιάξανε καλή φάση. Οι φωτισμοί, τα γυαλίσματα και αυτά είναι καλή φάση. Δεν είναι κακό remaster. Απλά με τα λεφτά που το δώσανε περίμενες παραπάνω πράγματα. Το πιστεύω εγώ. Από όσα έχω δει ως τώρα. Βέβαια σου έχουν φτιάξει την πλάι town. Δεν μπορείς να στεναχωριέσαι τόσο. Απλά τα δείχνει τα χρόνια του. Αυτά μόνο φίξε. Το λέει. Τώρα εδώ sky boss, οπότε τρέχουμε για πουλο. Άντε για. Άντε για. Πέφτει αυτός εδώ ο μικρούλης και δεν μπορείς να τον παλέψεις με το όπλο που έχεις. Είχα βγάλει. Όχι έτσι. Τι εννοείς? Κάτσε τώρα γιατί κατάλαβα. Υπάρχει τώρα σε ένα remaster και κινέζικη έκδοση. Όχι ρε, το remastered εγώ το έχω ιαπωνέζικο, γιατί το είχα πάρει για τα pre-orders. Και τελικά έχει μόνο ιαπωνέζικη γλώσσα μέσα και ένα-δύο κουμπιά αντιστραμμένα. Ειρήνη, καλησπέρα! Ναι, ας πούμε, Τζουρίτσα, ας πούμε. Δεν βγαίνει το πρώτο boss έτσι, ρε. Έρεμψη. Ου, είσαι ειρήνη. Α, τώρα είδα που με ρώτησες για τα δύο ονόματα. Ναι, έπως. Και άμα φας πρώτα τον παχύ, ο λεπτός σε δέρνει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τώρα περιμένετε γιατί πατάω κουμπιά από την Ιαπωνέζη και το χι και το όμικρο το έχει ανάποδα, είπαμε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ να το παίξω στα Ιαπωνέζικα, αγκάσεις. Απλά τώρα εγώ το βάλα στα αγγλικά για να το δείτε εσείς, έτσι ώστε το ξεκινήσω από την αρχή. Μιας και τα αμάξια δεν είναι σημαντικό. Όχι, πάει το αμάξι. Α, να κάνω μια ερώτηση πριν προχωρήσω. Αυτό το παιχνίδι σας αρέσει? Μήπως θέλετε να το παίξουμε? Έτσι λέω ρε παιδάκι, ρωτά. Ειρήνη, καλά είμαστε. Τρώμε ξύλο από τα πάντα. Οπ. Παίξε, παίξε. Oh, you.
You're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something. Δείτε, ασπιδάρα. You and I, we're both undead. Dead guy, βγάλε τα caps lock, τρελέ μου. Regrettably, I have failed in my mission. Δεν είδε παίχτες stream, το έδινε λίγο μεγάλο, το ξέρω. There is an old saying in my family. Τώρα δεν θέλουμε. Είδα λίγο την εισαγωγή, είναι ωραία. Thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. Ποιο, τι, γιατί τι έγινε την εκεί. And αυτό μου λέει στο πρωί. Oh, one more thing. Είσαι μικρό, ίσως. An Estus flask. Αλλά ξεχνώ μετά, ήταν εισαγωγή, είναι ωραίο. Παιδιά, πόσο μ' αρέσει η ασπίδα του. Πω, πω, και την έχουν γυαλίσει φουλ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άντε, να σε καλά, αγόρα. Χάρηκα που με γνώρισες. Πονάει το κεφάλι σου και μπήκες βρε να δεις stream. Εγώ διώχνω τον κόσμο. Αλλά, ναι. Πάρε ένα πανατό. Πόσο μ' αρέσουν οι ήχοι του, πόσο μ' αρέσουν οι ήχοι του. Λοιπόν, προσέξατε ότι η φωνή του ήταν λίγο χαμηλή έντες. Τώρα μπορεί και να χάσουμε, να ξέρετε, θα είναι το πρώτο death. Παρά για τρίψα. Παγωτάκι. Γυαλίζει. Να ξέρετε, έχουν γυαλίσει και τις ατέλειες. Αυτό είναι ένα κακό που έχουν κάνει. Αλλά σε εμάς τους παλιούς κλάν. Πείτε μου λίγο, η φωνή μου είναι εντάξει, ξέρω εγώ, σε συγχρονισμό με τη Μούρη. Είναι σημαντικό αυτό που ρωτά. Ρε βλάκ. Κρίμα, δεν μου δώσει τίποτα. Ξέρω, φουρή. Δηλαδή το παλαμάκι ακούγεται σωστά, το ξανακάνω όλη μία. Παλαμάκι ό,τι να είναι. Λοιπόν. Το έβαλα λίγο πιο αργά να είναι, μπάς και τέτοιο. Λοιπόν, εδώ τώρα μπορεί να χάσουμε. Μη με κράξετε. Πάμε. Sorry, φιλός. Πάρε, γιατί μου την έριξε ευθεία. Όχι, λάθο ρολ. Μισό λεπτάκι. Λακίζω. Δεν το πιάσα, λέει. Έχω φεϊλάρει τα πάντα. Έλα! Άσε με λίγο. Δεν μου αρέσει το ρόλο, είναι πολύ αργό. Πρέπει να ανεβάσω level. Μάθα πόσο τυχερός ήμουν. Πέθανα. 3, 2, 1. Κάτσε κάτω λίγο, βρε πουλούκο. Κοίτα. Να μιλήσουμε λίγο, να μιλήσουμε. Θα πούμε. 1, 2, 3, πουλο. Με αυτό φάρμανα πολύ. Εδώ, έλα ρε, είναι εύκολο. Απλά είναι αργός, άμα έχεις αργό παίχτη, σου πάει λίγο τα νεύρα αυτό. Επίσης, ναι, θέλει controller το παιχνίδι. Λιγάκι δυνατά ακούγομαι. Θα το φτιάξουμε. Έλα, πατάω το όμικρο να το ιαπωνέζω.
Επίσης κάτι που θέλω να αλλάξω είναι αυτό. Εδώ. Αυτό είναι ένα καλό που μπορείς να κάνεις. Να μικραίνεις και ησυχάζεις. Παλαμάκια. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται, για πάμε. Τώρα είναι το ξύλο. Τώρα ήταν το... Εδώ ήταν το εύκολο κομμάτι. Το easy. Τώρα θα πάμε ξύλο. Good job, go straight ahead. Ας πούμε εδώ τώρα το χιόνι κοντά. Φαίνεται ωραίο. Μακριά. Φαίνεται λίγο σαν μπαλέτα. Γιατί το έχουν αφήσει από το παλιό. Ωραία. Ναι, όντως, Γκάζ, αν είσαι νέος, ψιλοκομπλέινε τη χάντσι εκεί. Εγώ τώρα το είπα επειδή έχω παίξει τα πάντα. Αλλά άμα παίξεις λίγο γρήγορα και έξυπνα σε αυτόν, βγαίνει εύκολα. Είναι αδύναμος. Only in the ancient legends it is stated. One day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. Ωραία. To the land of the ancient lords. Blizzard Boo! Lordran. Είσαι... Λόρντραν λέγεται η Ιρλάντ. Αυτά δεν τα θυμάμαι. Ού είσαι ρε Μπλιζάρδα. Να παίξει Γκασπιούρ και το 2, ξέρω εγώ. Άλυπα. Πίξελ νευρό, ναι. Προ Evolution Soccer. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει κάνεις rolling around μέχρι να ζαλιστείς και να τους χτυπάς πισόπλατα. Με το τελείο τραγουδιού, δεν σημαίνει rolling the game. Ωραία, τώρα εδώ... Εγώ την πρώτη φορά που έπαιξα, έκανα μια μεγάλη ξυπνάδα. Πήγα από εδώ. Τέλος πάντων, από εδώ αριστερά. Και από εδώ αριστερά βγαίνει στους σκελετούς, οι οποίοι σκελετοί είναι για πιο μετά. Τρως πολύ ξύλο, δεν βγαίνουν τώρα. Well, είχα τσαντιστεί, λέω, τι κάνανε τόσο δύσκολο. Αλλά μην αμπλάκας. Ωχ, έκανα μαλακία! Bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below. In the ruins at the base of Blight Town. Ring them both. Blight Town. And something happened. Bon. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. Νοσταλγία, φουλ και μουσικούλα εδώ. To this accursed land, the undead. Δεν ξέρω πλάκα. Λοιπόν, έκανα μαλαγία. Έπρεπε να πάρω κάτι από πίσω από τον Knight, αλλά το πάρω μετά, δεν πειράζει. Αυτό θα μου λείψει, νομίζω. Δεν θυμάμαι καν τι πέρασε. Απλά ο Knight φεύγει το πτώμα του και σου δίνει και κάτι ακόμα. Πώς θυμάμαι. Το depth, το view depth, όπως κατά λέγεται τέλος πάντων. Ήταν και παλιά καλό, δεν ήταν κακό για το παιδί. Τότε... Βάω από κάτι. Τι μέχρι τη μέση, πρέπει να το παίξεις όλο. Σόλι που... Πού είσαι. Ευχαριστώ για τον donate. Να τους εδωρείς τώρα. Λοιπόν, εδώ έχει ένα item που δεν με ενδιαφέρει τώρα να το πάρω, αλλά μετά θα πρέπει να έρθουμε για καφέ δούμπα. Άσε μας βρε Λούσι! Άσε μας βρε Λούσι! Κάνω κανένα backstab. Έτσι, για να backstabιάσουμε. Αλλά ένα αυτό θα. Ωχ, το life μου ρε. Ρε, δεν μπήκα στο... μισό. Μισό, μισό, μην πετάς εσύ πράγμα. Κάτσε να τους φάω. Περίμενε. Σταμάζεις τα λεφτά. Όχι, είναι στο 44 κάπου εκεί. Το έχω ξεχάσει να το βάλω εδώ. Νομίζω το βάλω να φαίνεται. Οκ. Okay. Θα βγει το βάλω.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε level up. Αχ, καζού μετά από καιρό λέει. Αγκουρού εδώ είναι λέγε. Κάτσε τώρα, τώρα έχουμε. Τα 3 ευρώ του. Ναι, είναι κάπου τώρα 44 νομίζω με το σόλι. 44,01. Τα 80, οπότε κομπλέμε. Level up. Vitality, strength, vitality. Δεν κάνω τίποτα. Ακόμα. Να δεν. Bloodborne είναι έπος. Γκάσαρε. Όταν πάρεις PlayStation απλά κάντο να είναι όσο και η πρώτη σου αγορά. Απλά θέλει υπομονή. Δεν το έβαλε, δεν το βάλω στο σημερινό στρίμ. Έχω too low. Την Κυριακή που θα στριμάρω πάλι θα το κάνω. Θα είναι μόνο στα screen. Ending, starting, pause και τα λοιπά. Ποιος άλλη την λίγο. Κάμπο. Τι κάνει όλα. Με τα γαρούλια μου. Να τον σπρώξω από κάτω. Κάτω. Κάτσε μωρέ λίγο ρε, ρεμίστε λίγο ρε. Ω, κάτσε να βάλουνε μάσκο. Α, πάμε τα ρε. Σόλι, ευχαριστώ και για τα τελευταία σου. Γελί. Δεν πρόλαβα να βρεθα. Άσε μαντρεύεις. Κάτσε ήσυχος. Λοιπόν. Να καλησπέρα. Μέχρι μέσα αυτό που έχω καταλάβει το Bloodborne είναι αυτός που έκανε μέσα μου, ανορεξικό σύστημα. Μαγικής μάζες. Γιατί? Κάτσε. Ναι, ναι, μην ξεχάσετε να πάτε τράπεζες. Μην βρίζει τον Pixel. Κάντον, βασικά πρέπει να ρωτήσω το Twitch αν μ' αφήνει να μπορώ να φτιάξω έναν mod να είναι πιο δυνατός από τους άλλους. Ω! Κάτσε! Κάτσε καλά ρε! Κάνει και στο Bloodborne. Δεν ξέρω τη λογική του. Με τα πτώματα. Κάτι παίζει στη μηχανή γραφικών. Μάλλον. Λοιπόν. Ποιος μου πετάει ρε. Να κάτω μπορούν τα μια. Κάνουμε γυμναστικούλα παιδιά. Έλα τσόλι. Μουσιάς. Άχριστε μου. Μαζέψαμε και τα και καλά κρυφά αντικείμενα της πλάκας. Ωραίο το Instagram. Μπορεί όταν αγοράσει PS4 να είναι και το πρώτο μου παιχνίδι, μπορεί να είναι και το Crash Bandicoot. Αυτό πως να το παίξει θα βγει και σε PC λογικά νομίζω που να είναι. Στόχο στο μομπάκι, σκεφτάσαι μπροστά. Μην κράζεις το παιχνίδι. Λοιπόν, από εδώ μπορείς να περάσεις, αλλά θέλω να δοκιμάσω κάτι. Εμένα να με κάνεις πάνω σε άλλους. Ποιο νόμιζε θα κάνω. Δεν αφάω δεν είμαι αυτή. Γιατί μας ρώτησες. Κάτσε μωρέ φυσικά μα.
δεν έχει κάτι εδώ. Ακούστε τον ήχο. Καλά. Όντως το τρώω. Να, δεν φάω κάτι φρουτάκια τώρα, αλλά δεν πιάσανε μία. Φρούτα τώρα, μα φρούτα. Οπ, οπ, οπ. Πες τα όλα, λέει, με λεπτομέρειες. Από εδώ, σόλι, από εδώ δεν φτάνεις με άλμα κανονικά, ρε φίλε. Ακόμα δεν το έχω πετύχει. Όπως πρέπει να... Α, για κάτω εκεί. Λοιπόν, περίμενε. Επίσης να ξέρετε είμαι έτσι γιατί καλά είμαι hollow, είμαι ήδη νεκρός. Πρέπει να πάρω humanity για να γίνω σαν άνθρωπος. Ναι, οκ, δεν με αφήνει, μάλλον είναι πιο μετά. Και πρέπει να σκοτώσουμε τον Havel εκεί, παιδιά, θα φύγουνε λίγα... Θα βρίσουμε ένα πούλμαν αγίου. Να ξέρετε θα περάσουμε όμορφα. Πώς πάω εκεί. Κάπως πάω εκεί. Κάτσε καλά, ε. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Όπα για πες. Δώσε τα σουβλάκια. Άσε με τα σουβλάκια δεν μπορώ. Θα τα φάω εγώ σιγά μου τα δώσω. Χαλάρωσες λίγο. Έρεμψε. Ναι, όντως. Καλά μετά να δεις με τον δράκο θα μας βγάλει λίγο την πίστη να ξέρεις. Θα χάσουμε λίγο χρόνο εκεί. Κάτσε. Αν κρατάς την ασπίδα δεν γεμίζει. Τι κάνει αυτός. Κάτσε καλά ρε. Μου κάνεις πλάκα. Λοιπόν. Γιατί έχω 10 εστούς. Δεν ήμουν στο αρχικό ε. Ναι ναι θα γεμίσεις πολύ. Γέμισε μου ένα. Λολ, λολ. Πώς έπρεπε να έχεις κανονικά, έχεις 5 σε κάθε τέτοιο, αλλά τώρα επειδή μάλλον πήγα στο κανονικό. Πέντε πρέπει να έχεις παιδιά. Στα, μόνο αν το κάνεις kindle το fire, το πιστεύω, καταλέγεται. Έχεις παραπάνω. Ή αν είναι το αρχικό, νομίζω. Έχω πει την ίδια πρόταση 5 φορές, αλλά νομίζω. Λοιπόν. Πότε κάνω, λοιπόν. Αν κάνεις kindle, ναι. Μετά από 10 λεπτά, αφού δεν κατάφερα να φύγω από το πρώτο level. Όχι ρε, γιατί, λοιπόν. Βέλη έχουν 101, όχι ακόμα. Δεν είναι ακόμα η άλλη. Τι μπιλ. Ω, τι μου ήρθε. Όχι ρε. Ναι, περιμένετε. Φρυγιό, πού είσαι. Όχι, δεν έχω κανονικά. Τι πήρα από κάπου. Δεν θα βρεις. Καλησπέρα, γορίνα μου. Πού είσαι.
Δεν θυμάμαι αν βρίσκεις μετά ή αν πρέπει να αγοράσω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για fail. Do what you must. Α, για κάτσε. Οπα. Να δούμε ρε. Να θυμηθώ κάτι τώρα. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάρω κανονικό. Ναι. Αυτό δεν κάνει στόχο, οπότε δεν μας χρειάζεται. Έβαλες το DS Fix Mode. Καλησπέρα Ρένα, ρε, καλησπέρα Ιωσήφ. Όχι, το Remastered παίζω στο Play. Εγώ έχω βρει από την αρχή του παιχνιδιού, μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω δεν βρίσκεις. Εκτός να πάρεις παίχτη. Αυτό είναι crossbow, δεν μου κάνει. Εγώ θέλω κανονικό. Πρέπει να μαζέψω τώρα 3.000 κάτι για να πάρω και τα βέλη για τον δράκο. Θα δείτε τι εννοώ. Σόλι, για πες μου λίγο για τον Χάβελ. Τι τρόπο. Που τον κολλά στην πόρτα. Είναι στα κινέζικα. Για το πήρα την Κίνα. Στα Ιαπωνέζικα, γιατί το πήρα από την Ιαπωνία. Αλλά τώρα παίζω άλλο δισκάκι τέλος πάντων. Δεν παίζω το δικό μου. Για να το βλέπετε και εσείς στα αγγλικά ή στην αγγλική. Πώς φαίνεται τώρα. Το έχω παίξει, έχω ξαναπάει μέχρι την Γκουέλαγκ. Πρώτα παίζω στα Ιαπωνέζικα και μου. Αυτό που είπες και εσείς. Θα έπρεπε να είναι από τα remaster του Resident Evil και αυτά ίσως. Ότι έχουν κάνει ωραίο upscale, το έχουν κάνει, ναι. Και τα frame είναι καλά. Το remaster στο Japanese δεν είναι. Έχω και το Ιαπωνέζικο και το Αγγλικό, παιδιά. Στο PC. Και δεν μου βγάζει διαφορά με το fix. Τι? Αν τσεπώ το χήμα στο DS Fix. Α, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω στο PC. Απλά για τους κονσολάκηδες η διαφορά είναι μεγάλη. Για αυτούς που έχουν πισάκηδες δεν είναι μια διαφορά όντως. Ισχύει αυτό, το έχω διαβάσει πολλά. Σε πολλά. Απλά δεν ξέρω να σου πω, δεν το έχω πει ποτέ. Οπότε... Κάνω... Αυτό το θέλαμε. Άσε να μαζέψω ξύλα για να ακούσω. Α, λάθος παιχνίδι, sorry. Θέλατε να το βάλω στα Ιαπωνέζικα, ε. Τρεις χιλιάδες ψυχές θέλουμε για το τόξο. Μη! Θέλω να μου πεις ότι αυτό δεν έχει το Artorias DLC. Όχι, αυτό το έχει κανονικά. Αμύρο τραπέζι. Αχ, master key. Αχ, τι ωραίο το master key. Αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στο πρώτο boss. Θέλει να το βάλουμε. Νομίζω, ναι. Πολύ βαρύ είναι, ναι, γιατί έχω πάρει night. Είναι πολύ βαρύ γιατί πρέπει να. Βασικά πρέπει να φάω τον Χάβελ για να πάρω το ring του.
Γιατί αλλιώς δεν θα παίξουν ποτέ με Knight. Δεν παίζει. Βγαίνει 13 Νοεμβρίου. Έρεση το 1, εγώ δεν το έχω παίξει. Δεν μου άρεσε το 1, ενώ τέλος πάντων τελευταίο. Δεν μου άρεσε όπως τα παλιά. Σαν τα παλιά δεν ξέρω. Έτσι, πες τον ότι είναι σκουπίδι, πες του τον. Αλλά για αυτούς που τους άρεσε. Όχι! Κάποια στιγμή θέλω να το πάρω πάντως στο τελευταίο, έτσι να το δοκιμάσω. Όχι παραπάνω. Να του δώσω παραπάνω ευκαιρία. Λοιπόν, να πάω για Χάβελ. Θα φάω τα Χάβελ. Είναι για πιο μετά. Τότε θα είναι επεισόδιο. Κάτι είναι. Περιμένετε τώρα να δείτε τι συνήθεια, τι ξύλο έχω να φάω εδώ. Περιμένετε. Ατσιβένια μαμαρίνα. Τρέχα. Τρέχα. Ήρθε λέει. Κάτσε μωρέ. Κάτσε κάτω. Κάτω. Λοιπόν νομίζω μετά από αυτό εδώ δεν βγαίνει παρακάτω. Έτσι μπράβο. Μονόχητο. Μονόχητο. Ωχ! Γιατί εδώ? Καλά, δεν με χαλάει. Θα φαρμάρω, αλλά... One hit. Ναι, είναι για πιο μετάρρηση. Δεν είναι για το level που είμαι εγώ τώρα. Πρώτο death. Εντάξει. Ζεύτρους, καλώς ήρθες αγόρινα μου, που είσαι ρε τρελέ μου. Κάτσε καλά, ε. Όπου με ξεφύλισε. Μόνο όχι τώρα, φίλε. Να μετράμε, τώρα θα φτιάξω, περιμένετε, θα δείτε. Κάνουμε. Πες από κάτω ρε βλάκα. Ε! Όντως όλοι αυτό λέει, ότι έβαλε το DS6 και είναι το ίδιο με το remaster. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν έχω παίξει το PC. Στις κονσόλες έχει διαφορά το remaster γιατί δεν υπάρχει DS6. Λοιπόν. Μαστάζεις, αμάτα γιατί εγώ κοιμήθηκα, δεν μπορώ να μην κοιμηθώ. Πως έχεις 10 S2 Plus μορφωνιέ, καλησπέρα. Στην αρχή στα δίνει ρε, πήγα στο πίσω. Ού είσαι αγορίνα μου, πως πάει το game. Μόλις φάγαμε το πρώτο death. Λοιπόν θα φτιάξω το death count όπως το είχα φτιάξει παλιά. Απλά θέλω να μου δώσετε ένα λεπτάκι. Να πάω στην bonfire. Εμένα με έδωσε 5 εσείς λέει, να έλεγα ότι ήμουν και καλός. Νομίζω δεν έκανα kind όπως λέγεται. Οπότε, ξέρω. Όχι τέτοια σχολεία. Λοιπόν, περιμένετε τώρα. Να φτιάξουμε τον death count όπως παλιά. Να δούμε πόσες φορές θα πεθάνουμε. Το είχα. Counter είναι, counter. Το αρχίσουμε από έναν, γιατί έναν έχουμε.
περιμένω να το φτιάξω. Μην το βγάζει έτσι. Για μισό. Πού είναι το death? Αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ. Λοιπόν, εδώ θα είναι τα death μας. Το κατεβάσουμε και λίγο. Οπάς. Λοιπόν, και για τα καντήλια βάλε. Λοιπόν, οι εντολές είναι μόνο για τους mods. Και τι γράφουνε, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι όλοι τι γράφαμε? Ποιος θυμάται τι γράφαμε? Όχι, όχι, θα τα βάζουν οι mods ή εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Let's last, νομίζω. Ωραία. Deaths plus και deaths minus. Εντάξει, καλή μου mods. Για τα γαντήλια. Πάμε να παίξουμε. Φτάνει. Ο άλλος έπαθε φρένζα. Ευχαριστώ, παιδιά μου. Αλλά και εγώ μπορώ να τα βάζω από το λάπτοπ, αλλά δεν πάνε. Σε μαλακούς. Πάνω στο σπίτι με νευριάζουν μέχρι να υπήρχε. Πάβελ με ξεφτύλισε ρε φίλε μου, όχι το εντάξει. Λίγο έλεος ρε φίλε μου. Το χρειάζομαι και για τα boss. Το ρίγκο. Γκαλό. Παράνε αυτοί εδώ καζόρες. Ειρήνη, καλή ξεκούραση, ευχαριστώ που μπήκες. Ουο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 υ
Τα φάτρων. Πάντσα ρε, πού είσαι, γιατί έχω ένα... Humanity. Πού το πήρα αυτό. Ας σκάλωσα. Ναι, ναι, θα γεμίσω. Λοιπόν. Όχι. Να κάνω άλλη μια προσπάθεια, Χαβέλ. Δεν είμαι για Χαβέλ, τέλος πάντων. Πάντς, ετοιμάσου να γελάσεις. Μονόχητο. Πάω να γελάσω. Ας το χειμώνει. Δεν πειράζει. Τρώω ξύλο από τον Χάβελ. Βασικά μία φορά έφαγα ξύλο από τον Χάβελ. Το πρώτο μου death. Καλησπέρα φίλε μου. Παναγιά μου. Τι κάνει είναι loyal και πολύ σοβαρή. Κάντον από τις κάλπες.
ξανεβαίνει αυτές. Όχι, ξανεβαίνει! Του κόψα 9 damage. Εντάξει. 9 damage, φίλε. Με 9 damage δεν... Βάλτε ένα death. Το αξίζω. Ούτε με... Εντάξει, ξέρω πως θα το βασικά να το πάω μετά. Θα πω εγώ. Μη! Αν πεθάνω θα το έπισα ήδη. Σωστά, Σόλι. Ωραία, έτσι λίγο. Θα λες και πρόστι. Είδες πως με βγάζει, φίλε. Δεν βγαίνει αυτός. Έχει πάρει... Μάστερ και πήρα πάντσαρε, ναι, το ξέρω. Γιατί σε λέει sorry. Α, συγγνώμη, γιατί έχετε και δύο μπλε χρώμα, ρε φίλος. Δεν διαβάζω από εδώ με γράμματα, χρώματα βλέπω μόνο. Να ξέρετε. Πάνα κάνω πάνω και έγινε φαίλ, εδώ θα είμαστε. Κάτσε εσύ εδώ λίγο. Άλλος. Βασικά ξέρω έναν άλλον, αλλά δεν πάω τώρα. Μαλάκα σήμε. Ναι, 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 βάλε μπουκαλάκες. Μισό λεπτάκι, Σολή. Θέλω να κάνω κάτι σημαντικό. Περιμένετε, παιδιά. Αυτό να ξέρετε, το παιχνίδι έχει πολύ μπρος πίσω. Και δεν το λέω πρόστιχα. Αχ, πρόεδρεψε λίτα, χαφάκια. Δεν έμονες. Πλάκα, πλάκα, όντως θα βγάλουν. Πάμε. Να τα Matrix. Πάσε καλά, ε. Δώσε μου στο τόξο σου. Έχει αδειά. Λοιπόν, θα μας πει τώρα ο Σόλις. Ω! Κάνεις πλάκα, κοίτα ξύλο που έφαγα. Γιατί έχω δύο humanity, γιατί έχω δύο humanity, τι γίνεται. Ναι, είχα ακούσει τη βγάλανε, αλλά δεν κατάλαβα πως το κάνανε αυτό. Πολύ ωραίο φάση. Ρε, γιατί έχω μαζί τους humanity. Μου δίνουν τα μομπάκια. Ναι, η πανοπλία είναι full βαριά, γι' αυτό θέλω να φάω τον Χάβελ για να τελειώνει αυτό το θέμα. Θυμάμαι δεξιά, δεν πάω. Δεν είμαι για να έξω. Πλάκα, έτσι, ασπίδα λέει, δεν το φάγε. Αυτό είναι εδώ, λες. Τον όμορφο εδώ κάτω. Δεν πάω. Λοιπόν, α
Θα τον πάω τέρμα πάνω δηλαδή λες εσύ τώρα. Τον Χάβελ. Άντε να το δοκιμάσουμε κι αυτό. Άντε να πεθάνουμε κι έτσι. Αλλά δεν έχει νόημα ρε φίλε, αφού δεν έχω όπλα. Έλατε, το βλέπετε, έχει πάει 3. Μήπως έχει λαγκάρει. Γιατί έχω 3 χιουμάνι. Και δεν τα κάνω και τίποτα. Ποιος θέλει να μπει online να παίξουμε να γελάσουμε. Να κάνω κανένα summon. Καλή συνέχεια Τζουρίτσα, ευχαριστώ για την παρέα. Ρε αυτό έκανα πριν αλλά δεν λαγκάρει. Βλέπεις αλεμβαίνει κανονικά ο τσάτος. Το humanity κανονικά το κάνεις consume. Εδώ μου το έχει δώσει απλόχειρα, μου το έχει χαρίσει. Απλόχειρα. Καλησπέρα Σάκη. Το Spyro Trilogy. Δεν ξέρω, αφού δεν έχει βγει ακόμα. Τι να ξέρω. Φαίνεται όμορφο το gameplay, αλλά... τώρα, θα μου τη σκάσει μονόχητη φάση. Ω, βγήκε έξω! Τι κάνει ρε! Με δουλεύεις ρε! Σ' όλοι το φτιάξανε. Παιδιά, αυτό δεν βγαίνει έξω. Ταραραμπούμ, τι παίζουμε εδώ με τον χαβελάκο μας. Μ' αρέσει το 6 damage. Μ' αρέσει. Λοιπόν, δεν παίζει τώρα, δεν παίζει. Πάμε με 3 Estus Flask και μισή ζωή στο boss. Το οποίο επίσης δεν θα βγει. Όχι, εδώ θέλω. Εδώ. Ω, ανέβηκε! Ου! Ω, μαλάκα, ανέβηκε! Αυτό ήταν death να ξέρετε ρε, αν δεν άκουγα το βήμα. Έγινε Άνια, καλή ξεκούραση. Dragon Tooth. Ω, παιδιά. Πρέπει να ηρεμήσω μισό λεπτάκι δώστε. Πώς γλίτωσα από αυτό. Λοιπόν. Πάρε τα να πας να ξεκουραστείς, ας το ανοιχτό και απλά άκουγε την υπέροχη φωνούλα μου. Μόνο σε κεντρικά, νομίζω ναι πάντως. Ah!
Καμό, πέθανα μάλλον. Έκανα λάθος! Πέθανα. Φύγε! Πάτσα λάθος κουμπί ρε μαλάκα. Λολ. Ξέρω σόλι. Πόσο με τις πάρτε να ανεβαίνει γρήγορα τις σκάλες. Αυτό δεν τρέχει τίποτας. Πω παιδιά, αγχώθηκα, ε. Με ξέρεις, ξέρω. Το πούστηκα, ακόμα άγχος μου κάνει. Μου προκαλεί. Ακόμα, δηλαδή. Έκανα βλακία και έμεινα με ένα hit. Θεός. Ο Θεός. Πάρτε σκηνικούρα, ρε. Hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. Τα ακούτε το λάθος. Οι φωνές είναι πολύ σιγά. Πώς το πρόσεξα. Δεν ξέρω γιατί ρε. Οι φωνές είναι κάτω τελείως. Χάμερλαντ, πού είσαι? Πού είσαι, μιας και δεν είναι ο Χάμερλαντ, να σας πω 10:30. Θα κάνουμε giveaway. In a land brimming with hollows. Δύο παιχνίδια για νομίζω. Εγώ τον σκότωσατε. Όχι ρε. Αλήθεια. Μα γιατί. Μέσα από ένα τσουκάλι για χέρι παιδί. Praise the sun ρε παιδιά. Πατάω, Γέσιο. Pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst the flow of time. It's the very fabric wavers and relations shift and obscure. Αλλά είναι κακής ηχογραφής για κάποιον λόγο. Your world and mine will remain, but use this to summon one another as. Εντάξει, ξέρω, ναι, εκεί. Οι ηχογραφείς τους δεν είναι καλές. Τώρα αυτό το remaster δεν φταίει κάπου, έτσι. Γράφει. Λοιπόν. Έπρεπε να βγάλω την πανοπλία, γάμω το κερατό μου. Έπρεπε να βγάλω την πανοπλία. Φύγε. Εντάξει. Καλό ήταν. Λοιπόν. Okay.
Κοιτάξτε τώρα, θα χάσουμε λίγη ώρα, σας το λέω από τώρα. Αλλά όσοι δεν το ξέρετε, θα γουστάρετε. Τι ούτως. Ο Χάμερλαντ θα δώσει δύο παιχνιδάκια σήμερα, το Little Devil, δεν το ξέρω, και το Castlevania Lords of Shadows, αχ, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο, Fate, Memory of κάτι, κάτι. Στις 10.30 θα το κάνω το giveaway. Ρε βάρα αυτόν ρε, τι βάρα σας πίδες να πούμε εμείς, θα σπάσω. Εντάξει παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Mirror of Fate, άντε πράγμα. Αυτό. Το HD. Αυτό πλάκα πλάκα πλάκα. Το Detroit και το God of War το καινούριο, το επόμενο, που δεν έχει βγει ακόμα. Ow. Still keeping your mob, then go ahead. Don't be a nit, never hurts to splurge when you... Κάσε. Λοιπόν, και έρχεσαι εδώ και κάνεις μία αγορά, δύο αγορές, φεύγεις. Εδώ. Και τι είστε εσείς, παιδιά, για τέτοιο, για PC. Αφού PC κάνουμε τις giveaways. PlayStation μακάρι, ναι. Να κάνω ένα Kindle ρε φίλε, μη χάσω το τέτοιο. Αλλά δεν αξίζει. Λοιπόν, μετά με τον δράκο να δω πως θα το πω. Torch δεν έχει τιμημένο. Δεν πειράζει, όσο και να ήθελε. Βγαίνει και με μηδέν. Νομίζω Torch δεν έχει. Μπορείς να κάνεις PS4 εκεί να έχεις το key ρε. Αλλά εγώ δεν έχω key. Demian! Pixel χαμήλωσε λίγο το game, lul. Ευχαριστώ για το donate. Μπου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 
Τι λέει. Χαιστήκαμε λοιπόν. 99, ναι. Α, το sword. Δεν θυμάμαι. Να χαμηλώσω το παιχνίδι, είναι δυνατά όντως. Λοιπόν, τώρα δείτε εδώ, παιδιά. Αφιερωμένο. Πρώτη φορά μου γυρίζει κεφάλι. What? Ξέρετε, θα αργήσουμε. Αλλά θα δείτε, σαν ταμίδι πάρα πολύ αυτό το σημείο, παιδιά. Καμιά σαρανταριά, 150. Δεν έχω στάτσια τόξο. Δεν του κόβω damage. Θα δείτε λοιπόν, μετράτε πόσο τον έχω πετύχει. Ω, γαμώ!
Όχι ρε. Ωραίο. Όχι, τον πέτυχε για φίλοι. Τι είναι εσύ πως τρώει ντάμες. Τρώει, απλά δεν το γράφει. Δεν κοιτάω και το δείχνω. Έλα. Ωραία. Θα υποφέρω το. Άνοιξε. 25, μήπως είχε stats για τόξο, όμως εγώ δεν έχω. Παιδιά, δεν έχω stats για τόξο. Οπότε δεν παίζει να φάει μόνο 25. Του έχω ρίξει ήδη 25, βλέπετε. Έλα. Με βαλίστρα. Μα δεν είναι με βαλίστρα. Πάμε. Θα δείτε μια οπλάρα που θα δώσει. Επίσης μετά αν τον φας το δράκο σου δίνει τίποτα στη γέφυρα ή δεν αξίζει να ασχοληθείς. Έχω χαλάσει 80 κάτι, έτσι δεν έχω πετύχει όλα βέβαια, αλλά έχω χαλάσει 80 κάτι. Βρεάς την bonfire, εκεί θα πάω. Σου λέω να τον φάσεις, όχι να τον περάσει από κάτω. Άου. Μάλλον, ναι. Ξύπνα μικρό μου και... Έλα, έλα. Α, καλά, εντάξει. Άκρη, λες. Ναι, κάτσε να την πετύχουμε κι όμως, ε. Εύκολο. Πόσες θέλει ακόμα, πολλές, πολλές. Έλα. Το θέμα είναι ότι είναι φυσιολογικό να θέλει πολλές. Βαράω έναν δράκο με τόξο. Δηλαδή δεν νιώθει τίποτα. Ξέρετε οι περισσότεροι τι σας δίνει ή τώρα θα το δείτε. Αστείος είπες. Είπες αστείος. Να άκουσα. Έλεγα. Future! Ουουου είσαι. Τώρα θα δείτε γαμάει αυτό που σου δίνει. Να ξέρετε, χωρίς αυτό το παιχνίδι είναι πολύ πιο δύσκολο. Με αυτό παλεύεις άνετα. Έλα!
αυτή, γιατί ρίχνω πάλι όπου να είναι. Έλα, έλα. Τώρα. Πολύ ήθελα. Δεν ήταν πέρσι, όλοι ήταν πριν τα Χριστούγεννα. Θυμάσαι, το είχα τερματίσει on stream. Το ένα. Απλά δεν το είχα παίξει όλο on stream. Έλα, βαρέθηκα! Καλοκαίρι ήτανε. Όχι ρε. Αφού το τερμάτισα on stream. Δεν μία ώρα. Προπονήσεις στόχος, θα δεις, θα δεις. Θα δεις, δεν με βαράει. Που φύγεις τώρα, η ζωή του δεν πάει πίσω. Ναι, νομίζω πάει. Εκτός αν δεν πάω σε bonfire. Τα γραφικά όχι, future upscale είναι ρε, έχουν γυαλίσει. Δεν είναι κακό γυάλισμα. Αλλά δεν είναι για τα λεφτά που ζητάνε. One shot mate, καλησπέρα γορίνα μου. Δεν σε βαράει εδώ, είναι το σημείο, είναι τσατσιά, θα δεις why. Μετά πάνω βέβαια θα με ξεφτυλίσει για να τον περάσω. Λόλ. Έχω ρίξει 160, κάπου εκεί, είχα 275. Έλα ρε. Πλάκα κάνεις τώρα. Παιδιά, μην περιμένετε τα γραφικά να αλλάξουν, είναι remasters. Άμα ήταν remake, ναι, να είχαμε απαιτήσει για αλλαγές. Αλλά τώρα... Καλά θα γούσταρα εννοείται, απλά εντάξει. Έλα μωρέ, μαλακίζομαι. Καλά, εντάξει. Εντάξει, δεν γαμίσω, πρέπει εδώ. Όχι, δεν θα πάω σε τέτοιο. Δεν θα πάω σε bonfire. Όχι βέβαια, δεν τα είχαν αλλάξει. Τα είχαν γυαλίσει. Σε όλα τα remaster τα έχουν γυαλίσει. Απλά γενικώς τα περισσότερα remaster τα δίνανε πιο φθηνά. Το God of 3 ήταν λίγο πιο ακριβό γιατί ήταν και αποκλειστικότητα. Νομίζω πιο ακριβά. Βασικά στην ίδια τιμή με αυτό πρέπει να το δίνανε. Και μπορεί και να λέω και πολλά. Καλησπέρα Ρέκτορ, πού είσαι τρελέ μου. Σας είπα, εδώ θέλει υπομονή. Το Resident Evil στο PS4 είναι Remaster HD, βρε. Από το remake του game. Όχι, αλλά θα δεις. Κανονικά πως θα τον παλέψεις κιόλας, αλλά εγώ τώρα κάνω κάτι άλλο τσάτσικο. Νιώθω ότι παίζω... Adventure παιχνίδι σε έλα ρε μαλάκα. Τραχικό να είναι ρε. Δεν ξέρω αυτό πως βρέθηκε. Φύγε, φύγε. Άσε με να παίξω. Yeah.
Αλλά κάνει δεν θα. Ναι, του κόβω τίποτα. Θα δείτε, μην αγχώνεστε. Δεν παίζει να μην το πάρω, θα γυρίσω να πάρω τόξι. Βέλη, τόξι. Πετάω τόξι. Βιάστηκα. Βιάστηκα. Τον πέτυχα. Έλα, Faith Gamer. Ουυς. Θέλει φουλ υπομονή. Φουλ. Αν είχα στάτσι για μπό, θα είχα φύγει τώρα ήδη, αλλά δεν έχει νόημα, δεν ξαναξυπνάω. Όποιοι γράφουνε πανελλήνιες, καλή επιτυχία. Εγώ γράφω πανελλήνιες αύριο. 5 βέλη και ένα όνειρο, πάμε. 3 βέλη. 1. 2. 4 ήταν τέλος πάντων, 3. 4! Καμημένε. Δεν βγαίνει με τίποτα ρε. Μπορώ κι εγώ πως αντέχω. Άμα δεν πάω σε bonfire, όχι. Εγώ τώρα δεν πήγα σε bonfire. Τρελός είναι να πάω σε bonfire. Καλησπέρα, Ζέρβα! Σε τι σε κονσόλα ή σε PC? Λοιπόν, 60 βέλη. Πάμε, άλλα 60 βέλη. Ow, still can go, never hurt. Hey, what? Πάμε. PS4. Detroit. Χαλαρά. Με το μπορώ νομίζω το έχεις παίξει. Agony έπαιξες, όχι και δεν θα παίξω. Μου φαίνεται αηδία. Α, ναι, όντως, φαντάρε! Έχουμε και εμείς φαντάρους αυτό το πράγμα. Είσαι, πώς περνάς. Άγκονι θα παίξω όταν το παιχνίδι θα πέσει στα 10 ευρώ. Τότε ναι. Τότε ναι. Αηδία, όχι και καλά τρομακτικό και wow. Σκοπεύεις να το τερματίσεις ξανά. Αυτό είναι το Dark Souls, εννοείται. Δεν μ' αρέσει, μου φαίνεται ανούσιο. Όπως το Outlast το 2, υπερβολικό πολύ. Αυτό είναι ωραίο, πάρτο, είναι και δύο παιχνιδάρες. Απλά τα γραφικά τους είναι PlayStation 3, να ξέρεις. Καταργήσουμε και τα πολλά τους like.
Κακό παιδιά, κακό παιχνίδι. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο να λέει καλό λόγο. Άντε γαμίσου, το πήραμε. Λοιπόν τώρα, ενώ τους τρώγαμε τρίχη τους, θα σας δείξω λίγο γιατί παλεύαμε το σύνορα. Λοιπόν, τα γραφικά, εντάξει, είναι PlayStation 3 απλά. Λοιπόν, δείτε λίγο τώρα εδώ τι κόβει αυτό. Αντίγια. Αντίγια. Καταλάβατε. Το παιχνίδι. Hitman Harry, αυτό λέγαμε πριν. Εμένα μου αρέσανε μέχρι πριν το τελευταίο που κάνανε επεισόδιο και λοιπόν, τους καταλέγεται. Δεν μου άρεσε το τελευταίο. Καλά βέβαια προσωπική άποψη, αλλά ξέρω, δεν βρήκα κάποιο λόγο να το παίξω. Λοιπόν, τώρα παίζει να πεθάνουμε, αλλά θα το δοκιμάσω. Πότε και μέχρι πότε γίνεται αδύναμο. Έλα, 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 έλα. Μόλις βάζεις το τόξο, για κάποιο λόγο κατεβαίνει κάτω. Κάτι τώρα δεν μπορεί να μην την πετάξει πολύ. Δεν σας το είπα. Μόλις βάζεις το τόξο ρε φίλε. Πήραμε, ναι. Ου, και για τα πάντα το είδατε. Αυτό που κρατάω είναι. Αυτό εδώ. Μετά στην Γουίλακ πρέπει να παίξω πλάτη να τσκόψω την ώρα. Εδώ είχε κάτι. Πολύ λάθος θυμάμαι μάλλον. Πήραμε ένα από τα πιο OP σπαθιά του παιχνιδιού. Αυτός έφυγε. Κάτσε μου. Και μωρή λέρα. Στο Ιαπωνέζικο για κάποιο λόγο ο δράκος επέστρεψε εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω το λόγο. Νομίζω έρχεται όντως στο κανονικό πιο μετά. Κόψαμε την ουρά του καημένου. Σεισμός. Πρέπει να φάω τον Χάβελ, φίλε, και έτσι όπως είμαι τον Χάβελ δεν τρώω τέλει. Πλάκα κάνεις. Αυτό. Δεν έπρεπε να στο κάτω. Όταν το περνάς από κάτω, φεύγει. Αλλά νομίζω μετά από ένα σημείο ξαναγυρίζει. Τι διαφορά έχει το κανονικό από την Ιαπωνία. Πού από το Ιαπωνέζικο. Τίποτα. Μόνο τη γλώσσα. Και δύο κουμπιά που μπορείς να τα αλλάξεις. Όχι. Α, πάμε να το δοκιμάσουμε παιδιά. Δύο. Και τα δύο deaths που έχω είναι από τον Χάβελ. Δεν είναι από bosses. Τώρα πάμε για και καινούργια death όμως. Λοιπόν. Κάτσε.
Τώρα με αυτό το σπαθί δεν θα του κόβω, λογικά του κόβω του Χάβελ. Έλα κατέβα τσουτσούκο μου. Έτσι, Black Knight με Dark Roll. Dark Knight. Oh! Κάτσε καλά, ε. Μαλάκα με άμυνα είμαι. Πέθανα. Φύγε. Μαλάκα τι άγκρο έχει. Δεν παίζει, δεν παίζει, δεν παίζει. Δεν νομίζω ότι βγαίνει. Το βγάζω. Όχι! Σταμάτα! Άσε με! Φύγει! Τζουτζούκο μου! Κάτσε λίγο! Κοίτανε το μπουστο. Όπου να είναι ψοφάω. Αυτό πάει πλατίνα έτσι. Έχει πολύ κακή πλατίνα. Έλα ρε μαλακά, ένα ρόλ αριστερά ρε φίλε. Βάλε death. Τον εφάω ρε δες. Θέλω να σου πω κάτι. Πάμε για τρολιά. Απ' έξω έτσι. Κάτσε εδώ. Το ωραίο σόλι το έγραψα ακριβώς. Αυτό με κενό. Έλα ρε μαλάκα τώρα που με πιάσε εκεί, εντάξει. Κοιτάξτε πόσο πιο γρήγορα τρέχει τώρα. Εμάν είναι δυνατό. Τώρα το μεταξύ δεν έχει άγκρο. Εντάξει. Μη! Αμήμενε. Καλά, εντάξει. Φύγε! Μαλάκα το βουλ. Και πέρασα όμορφα, όμορφα, όμορφα. Και πέρασα όμορφα. Με έχει γαμίσει. Γαμίμενο. Καλησπέρα Ράσιαν. Κάπου εδώ πεθάναμε. Πού είσαι αγορίνα μου, για πάμε Death Splash. Θα πεθαίνουμε σε αυτόν εδώ τώρα, να ξέρετε. Όχι κεφαλαία, please. Εγώ πει θα τα βγάλω τα κεφαλαία μας, συνεχίζετε. Σπάσει τα νεύρα.
Πρέπει να είναι mod, ας το βάλω εγώ αν δεν είναι κάποιος τώρα. Μάθω να το τάξω. Excuse me. Στο διαβάσω ακριβώς πως το έγραψες. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Θέλω να τον έχω εξαντιστεί με αυτό. Ρίξαμε το απλό hit. Λοιπόν, μπράβο. Μη! Έλα ρε μαλάκα. Και το έφαγα όλο. Να βάλουμε και το πέμπτο. Δεν βάλω το πέμπτο. Πέντε δεν έχω φτάσει. Ναι. Γιατί μαλακίζομαι, έτσι λίγο. Μην αγχώνεστε, θέλω να τον ενισχύσω, αλλά. Μαλακίζομαι. Έχει ακόμα να φάω ξύλο. Σου πω κάτι, παίζω λάθος κι εγώ ρε. Αυτό γιατί δεν πήγε backstab. Πόσο να με τσαντήσεις παραπάνω. Όπα παιδιά, πάνω καλησπέρα, κόλλησε. Μου κόλλησε το Twitch, μου βγάζει καλώς ήρθες. Αντιγραφή επικόλλησης το έχω κάνει ήδη να ξέρεις. Άντε μπράβο. Ωωωω, σπάθη του. Καλησπέρα. Για που κολλάει η οθόνη μόνο, αλλά ο ήχος. Μόνο σήμερα είδε. Όντως παιδιά, κολλάει και στους άλλους. Γιατί εγώ που το έχω δίπλα δεν μου δείχνει να κολλάει καθόλου. Αλλά θα έχω ξαναδεί αυτά. Αλλά δεν μου κολλάει νόμα. Τι έχει γίνει με τη γραμμή. Όντως δεν μπορείς να παίξεις με την πανόπλα. Θα χαμηλώσω beats το σήμερα λεπτό. Θα το παίξω. Σώθηκα. Θα το φτιάξω παιδιά, ξέρω. Όχι. Έχω φάει ένα βέλος στο περιμένω. Μην έχουμε τρόπο να με φάνε. Για δώστε μου ίσον. Νομίζω δεν έχει άλλο. Ωπα ρε, τώρα μου έχουν πεθάνει το ίντερνετ. Τι εννοείται. Για δώστε μου ένα λεπτό παιδιά. Δώστε μου ένα λεπτό, έρχομαι.
Κέλσε, καλησπέρα, Τέο, καλησπέρα, παιδιά. Το ίντερνετ μου δεν μπορώ να κάνω κάτι, απλά κόβεται μόνο τη γραμμή και ξαναπιάνει. Δεν έχει να κάνει κάτι με μένα. Το είδα, Hammer, το είδα, το αποστάρανε και στο σερβερ. Δεν μπορώ να το φτιάξω, το μόνο που μπορώ να κάνω να κατεβάσω λίγο την ποιότητα να δω μπας και φτιάξει. Αλλά δεν νομίζω να φτιάξει, παιδιά, κολλάει πάρα πολύ. Το ίντερνετ μου παίζει μόνο του. Και δεν ξέρω γιατί το κάνει, δεν υπάρχει νόημα να μου το κάνει. Δεν τραβάει από πουθενά. Τι είναι αυτό? Το χαμήλωσα λίγο, τώρα θα δούμε. Πάμε στο game, άμα συνεχίσει θα χαμηλώσω κι άλλο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δυστυχώς, συγγνώμη. Τσόρι. Λαγκάρι, που μου το δείχνει και στο OBS, αλλά λαγκάρι συνέχεια. Συνέχεια λαγκάκι. Ω, περιμένω τώρα. Κάνω κάτι εδώ. Δεν τρώει τίποτα. Στην ουρά θέλω. Το κάνει και πριν, παιδιά, ή το κάνει πολύ λίγο. Καίγεται μόνο του, ρε, πέθανε. Πέθανε. Έλα ρε μαλάκα, είμαι με άμυνα. Άντε γαμίσου, βρωμιάρικο. Έλα ρε μαλάκα, έχω άμυνα, εντάξει. Παιδιά, δεν μπορώ να... Πρέιζωτε, ξέρω εγώ. Έλα ρε μαλάκα, το κάνω. Αυτό στο stream μας έχεις. Μα το Θεό. Μα το Θεό τώρα, τι είναι αυτή η μαλακία. Τι μου κολλάει έτσι. Τσαντίζομαι για το παιχνίδι, μου κολλάει και η γραμμή. Τέλειο. Έλα, πώς έχασα έτσι, ρε μάλλα. Το γουρούνι εδώ, λέει. Sorry, παιδιά, έχω νευριάσει με τη γραμμή βασικά. Τα ακούγε το παιχνίδι μας. Άλλη, ρε. Αυτό το πράγμα που λες στο DS είναι δυστή. Τι εννοεί, Hammerland? Κάτσε πρώτον να ξέρεις. Τα έχω παίξει όλα. Τι δεν είσαι. Όχι! Με την άμυνα. Ναι, πριν αν είδες. Με την ασπίδα, μια χαρά τον μπλόκαρα το γουρούνι. Τώρα γιατί τον μπλόκαρα, γιατί έχει ραντομιές μέσα, τέλος πάντων. Bon. Και το έκανα άμυνα και στην κάμερα, δεν το έχω κάνει κάποια φορά.
φοράω armor για να είμαι πιο γρήγορος. Πρώτη πάξον. Latface, πού είσαι, παιδιά, θα κάνω pause, δεν γίνεται, Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα κάνω pause ή θα ξανανοίξω μάλλον. Δεν γίνεται να στριμάρω έτσι. Τώρα έγινε χειρότερο. Απλά να πάω σε μια bonfire. Το βλέπω και εγώ τώρα. Λάτα ρε, πού είσαι. Λάκας. Ένα λεπτό να πάω στο τέτοιο και θα... μάλλον θα κλείσω και ξανανοίξω το stream, δεν ξέρω. Έλα. Παιδιά, είπα θα κάνω restart. Μην μου το λέτε συνέχεια. Please, please, γιατί τσάντζομαι κι άλλο. Θα κλείσω να κάνω restart. Θα κάνω restart το PC. Κάνω ένα pause να κάνω restart το PC. Έχω τσατιστεί τώρα. Αχ, δεν κοιτάω ρε. Εντάξει, δεν φταίτε εσείς τώρα, έχω κοιτάρει εγώ με τις σύνδες. Sorry, λοιπόν. Κάνω restart, παιδιά, μη φύγει κανείς. Έρχομαι.